Αυτή την αίθουσα πρώτη φορά βλέπω πρωθυπουργό να φεύγει σαν λαγός κάθε φορά που σηκώνεται να μιλήσουν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Είναι απίστευτο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες, υπάρχουν κτηνοτρόφοι Έλληνες που δεν έχουν να πληρώσουν τις ζωοτροφές και βλέπουν τα ζώα τους να κανιβαλίζονται. Την ίδια στιγμή που εμείς μιλάμε και ο Πρωθυπουργός λέει άλλα τι άλλο μες στην αίθουσα αυτή, ο Γιώργος ο Κατσοτούρκης, ο ψαράς από την Κάλυμνο, περίμενε να ακούσει για τον κόκκινο τόνο. Και καμία απάντηση. Την ίδια στιγμή που εμείς τώρα συζητάμε την υψηλή πολιτική, η παράκτια λύς, ο Καπτανίκος ο Παπάς ανοιχτά από τις φλέβες, παλεύει με τα κύματα και περιμένει τι θα ακούσει για τις ανεμότρατες που δεν τις παρακολουθεί πια κανείς και καλάρουνε γυαλό. Την ίδια στιγμή που εμείς μιλάμε, κάποιοι παραγωγοί στην Κρήτη έχουν κάτσει στην Ιεράπετρα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και περιμένουν να δουν γιατί το λάδι πουλιέται εδώ 2,10 με 2,40 και στην Ισπανία πουλιέται 3,20. Την ίδια στιγμή ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ο ροδοκινοπαραγωγός, ο Μακεδόνας από την Πέλα, ρωτάει τι θα γίνει με τα λοιπάσματα, τι θα γίνει αυτή τη στιγμή με τα εφόδια, τι θα γίνει με τα φάρμακα. Και αυτού ακούει το PSI. Την ίδια στιγμή στον κάμπο, κάτω στη Θεσσαλία, εκείνη η παραγωγή που ζητάνε από μόνοι τους να πληρώσουν τους μετασχηματιστές για να δουλέψουν υπομόνες από τη ΔΕΗ, ακούνε τον Πρωθυπουργό τους κάνει ψηλή πολιτική και απάντηση καμία. Και ξέρετε γιατί? Διότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, και γι' αυτό φεύγει σαν λαγός, είναι γιατί είναι πλήρως αναξιόπιστος. Ο κύριος αναξιόπιστος είναι ο Πρωθυπουργός και όχι αξιόπιστος.